Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο περιστατικό τουρκικής επιθετικότητας. Αυτή τη φορά έξω από το Φαρμακονήσι, κυρίες και κύριοι, όταν τουρκική ακτεωρός έφτασε μία ανάσα από σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Αυτά ενώ τα περιστατικά παραβιάσεων τουρκικών αλλιευτικών με τις πλάτες της ακτοφυλακής στο Ανατολικό Αιγαίο είναι καθημερινά, φαίνοντας σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Έλληνες αλληλείς. Στα άκρα για ακόμη μια φορά η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Λίγο πριν από το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών το βράδυ της Κυριακής, τουρκική ακτεωρός πλησίασε για ακόμη μια φορά σκάφος του ελληνικού λιμενικού έξω από το Φαρμακονήσι. Οι άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής μάλιστα κρατούσαν και τα όπλα στα χέρια τους. Πολύ πιο μέσα από τα όρια. Όταν θέλουν να κάνουν τα κόλπα, περνάνε αρκετά κοντά από τα νησά μας, από το Φαρμακονήσι, το Καρχονήσι. Τα τουρκικά λιμενικά πώς θα γίνονται, εντάξει, αυτοί κανονικά περνάνε, κάνουν διέλευση, καμιά φορά κάνουν και τα κόλπα τους. Περνάνε και δίπλα από εσάς αρκετές φορές την ώρα που ψαρεύετε. Αρκετές φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος βρισκόταν στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και μετά από περίπου 13 λεπτά αποχώρησε από το σημείο. Όλα αυτά την ώρα που τουρκικά αλλιευτικά σκάφη πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά νησιά προκειμένου να ψαρέψουν. Χθες χτυπάμε το Γαδερό νησό, είχε έξω πόσα ανεμότητες, 6-7 ανεμότητες. Τουρκίες μέσα στα ελληνικά νερά. Πάει το δικό μας πρώτο, το διώχνει, μετά πάλι να αντικέρχονται. Δηλαδή δεν σταματάει αυτή η επιθετικότητα του Τουρκού, δεν σταματάει. Όλα αυτά την ώρα που τουρκικά αλλιευτικά σκάφη πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά νησιά προκειμένου να ψαρέψουν. Οι Έλληνες ψαράδες ζητούν άμεση παρέμβαση προκειμένου να προστατευτούν και να μπορέσουν να ψαρέψουν ανεμπόδιστα.